Ταλαιπωρία συνέχεια για χιλιάδες οδηγούς που μετακινούνται στο βόρειο οδικό άξονα στο τμήμα από Χανιά προς Κίσαμο. Ο δρόμος θα παραμείνει κλειστός από τον κόμβο του Γαλατά μέχρι τον κόμβο του Πλατανιά και την επόμενη εβδομάδα και η κυκλοφορία θα γίνεται μέσω της παλαιάς εθνικής οδού. Θεωρώ ότι μετά την ερχόμενη εβδομάδα που θα έρθουν τα εξειδικευμένα στελέχη από το Υπουργείο Υποδομών και η σύμφωνη γνώμη πολλών μηχανικών θα μας δείξει ποιο θα είναι το επόμενο βήμα που πρέπει να κάνουμε για το συγκεκριμένο τμήμα. Αμφίβολο είναι, σύμφωνα με όσα είπε σήμερα ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης, αν το κλιμάκιο γεωλόγων και μηχανικών του Υπουργείου Υποδομών γνωμοδοτήσει υπέρ της άρσης της απαγόρευσης. Και αυτό γιατί, σύμφωνα με την εκτίμηση των μηχανικών της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, η απομάκρυνση των φερτών υλικών από το οδόστρωμα πιθανόν να οδηγήσει σε μια νέα, πιο εκτεταμένη κατολίσθηση. Έδωσε εντολή το Υπουργείο Υποδομών σε μελετητή που έχει ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης τη Δευτέρα. Έστειλε επιστολή στο Υπουργείο Υποδομών για να έρθει εξειδικευμένο συνεργείο από μηχανικούς. Θα είναι εδώ ή την Τετάρτη ή την Πέμπτη, την ερχόμενη Τετάρτη ή Πέμπτη, για να δουν τις κατολιστήσεις, γιατί είναι ένα σοβαρό θέμα. Η απόφαση για κλείσιμο της Εθνικής Οδού έληφθη μία ημέρα μετά την κατολίσθηση στο ύψος του Σταλού, που προκλήθηκε από έντονα καιρικά φαινόμενα και είναι σε ισχύ από το προηγούμενο Σάββατο 5 Ιανουαρίου. Από τη στιγμή που λέει η αστυνομία ότι πρέπει να είναι κλειστός για να μην έχουμε ατυχήματα, πρέπει να είναι. Γιατί δεν είναι μόνο το συγκεκριμένο τμήμα, έχουμε και το συγκεκριμένο τμήμα που είναι στο νέο δρόμο που γίνεται προς τη Μεσαρά και ήρθαν από την Αθήνα για να δουν πώς θα γίνει αυτή η στήριξη. Για την παράταση στην απαγόρευση της κυκλοφορίας στο ΒΟΑΚ από Γαλατά μέχρι Πλατανιά, η Νόδε Χανίων της Νέας Δημοκρατίας αλλά και ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης επιρρύπτουν ευθύνες στην Περιφερειακή Αρχή, επισημένοντας ότι καθυστερεί να παρέμβει ουσιαστικά.